Στα ίδια με τα περσινά επίπεδα καταγράφεται μέχρι τώρα τουλάχιστον η κίνηση στον λιμενισμό είτε στο παραδοσιακό μας λιμάνι είτε και στην μαρίνα των πολυτελών θαλαμιγών. Η Κους είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για τις θαλαμιγούς, μας επισημαίνει ο ναυτικός πράκτορας Μουράτ Μπουρινάκης, καθώς τα σκάφη που αγκυροβολούν σε πολλά από τα σημεία της ΟΚΟ, είτε στα μικρά λιμάνια όπως της Κεφάλου, είτε σε όρμους και παραλίες, προσφέρουν ευχάριστες διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και κυρίως της ταυτοπροσωπείας, για την οποία υπήρξαν προβλήματα προηγούμενα χρόνια, ο κ. Μπουρινάκης εξηγεί ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και εκ μέρους του Λιμεναρχείου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να γίνεται η ταυτοπροσωπεία πάνω στο σκάφος και για να μην ενοχλούνται αυτοί που έρχονται διακοπές και είναι συνήθως VIP. Ο κ. Μπουρινάκης επισημαίνει ακόμα ότι οι τουρίστες που κάνουν διακοπές με θαλαμικά σκάφη είναι και καταναλωτές των τοπικών προϊόντων, τα οποία άλλωστε τους προτείνονται κατά την άφηξή τους ως δώρο υποδοχής. Η κίνηση των θαλαμικών φέτος είναι στα ίδια δεδομένα με τα περίστημα. Η Κόσπια είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι μας για τα θαλαμικά, και γιατί είναι και πύλη εισόδου και εξόδου, και είναι γιατί υπάρχουν δυνατότητες, αγκυροβολούν στις παραλίες στην Κέφαλο, στην Καρδάμενα, βοηθάνε πολύ το αεροδρόμιο γιατί μεταφέρονται και με ιδιωτικά αεροπλάνα. Υπάρχει μια κίνηση η οποία είναι στα ίδια δεδομένα με τα περσινά. Πέρσι είχαμε όμως κάποια ζητήματα σε σχέση με την ταυτοπροσωπεία και την αδυναμία του Λιμεναρχείου να ανεβαίνει στα σκάφη για να την πραγματοποιεί, και βέβαια με το ζήτημα των τελών ελιμενισμού ανάλογα με την πρημνοδέτηση, πλαγιοδέτηση κτλ. Πώς έχουν εξελιχθεί αυτές οι υποθέσεις φέτος? Αυτό που έχω να πω ότι υπάρχει θέμα, το Λιμεναρχείο κάνει τα πάντα. Δηλαδή υπάρχει υποστελέχωση του Λιμεναρχείου, αυτό είναι δεδομένο, θα πρέπει να γίνει κεντρικό Λιμεναρχείο και, και όχι σταθμός βέβαια. Η ταυτοπροσωπεία είναι, είναι μια διαδικασία η οποία βασικά πρέπει να γίνεται. Το Λιμεναρχείο βοηθάει όσο μπορεί και αυτό δηλαδή δημόσια έτσι το ευχαριστούμε. Βέβαια σε κάποια νησιά δεν γίνεται, υπάρχει λίγο θέμα εκεί πέρα, κάποια VIP ρωτούν οι καπετάνοι αν υπάρχει ταυτοπροσωπεία ή όχι. Είναι δηλαδή ένα αίτημα που απευθύνει ο πελάτης εδώ όταν σας επιλέξει να τον εκπροσωπήσετε, να μην γίνει ταυτοπροσωπεία στο σκάφος γιατί μεταφέρει ίσως κάποιους οι οποίοι δεν θα ήθελαν να γίνει γνωστή παρουσία του στην περιοχή. Τι ακριβώς γίνεται? Ναι, και ο λόγος αυτός είναι, αλλά η ταυτοπροσωπεία, αυτοί που οι οποίοι ζητά να μην γίνεται ταυτοπροσωπεία, είναι τα μεγάλα VIP θαλαμικά, τα οποία αγκυροβολούν και αναγκάζεται το λιμενικό να πηγαίνει εκεί με κάποιο σκάφος, το οποίο πιθανότατα υπάρχουν κάποιοι πελάτες οι οποίοι εκείνη τη στιγμή μπορεί να γευματίζουν ή να διασκεδάζουν, να κάνουν κάτι στο θαλαμικό, γιατί το θαλαμικό, ξεχνάτε, είναι ένα σπίτι. Εντάξει, όταν ο άλλος κατά κάποιο τρόπο ενοχλείται. Βέβαια, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες εφόσον μπαίνει σε μια άλλη χώρα. Βέβαια, αυτό προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και προσπαθούμε, βέβαια, να προσελκύσουμε και τα θαλαμικά να έρχονται στην ΚΟ. Γιατί συνεργαζόμαστε και με τα άλλα λιμάνια. Η ΚΟ είναι και δημοφιλής, γιατί υπάρχουν στις απέναντι ακτές υπάρχουν τρεις-τέσσερις μαρίνες οι οποίες ελιμονίζουν πολλά μεγάλα θαλαμικά και κάνουν την είσοδο τους μετά από την ΚΟ. Θεωρώ ότι πάει καλά. Αυτό που χρειάζεται είναι δεν υπάρχει αρκετός χώρος ελιμενισμού. Και αυτός βέβαια είναι για τους τρεις μήνες του φούλου της σεζόν. Δηλαδή δεν φτάνει ούτε το λιμάνι ούτε η μαρίνα. Προσπαθεί το Λιμεναρχείο, βοηθάνε και η διεύθυνση της μαρίνας βοηθάει βέβαια. Αλλά άμεσα χρειάζεται χώρος ελιμενισμού. Τα τέλη τώρα λιμενισμού μιας θαλαμικού, σε τι πόσο κυμαίνονται? Οι τιμές της μαρίνας της ΚΟ μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ πιο οικονομικές από την Τουρκία. Υπάρχει όμως θέμα γιατί δεν μπορούν να λιμενίζονται μεγάλα σκάφη πρημοδέτηση και αναγκαστικά είναι πλαγιοδέτηση, τα οποία είναι ακριβότερα. Αυτό που συνιστώ είναι ότι στο λιμάνι χρειάζονται περισσότερες θέσεις, γιατί πολλά θαλαμικά, επειδή είναι περαστικά, μένουν 1-2 μέρες και θέλουν να έχουν πρόσβαση στην πόλη, γιατί τους κάνουμε και κάποια τουρ με ποδήλατο ή με πεζοπορία στους αρχαιολογικούς χώρους, θέλουν να λιμενιζόνται στο λιμάνι που υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει χώρο στο λιμάνι. Το παραδοσιακό μας λιμάνι είναι ένα πολύ, πολύ όμορφο λιμάνι για να παραμείνει κανείς μία και δύο και 10 μέρες, αν θέλετε. Τώρα,
είπατε προηγουμένως ότι τους φτιάχνετε και προγράμματα ξενάγησης στην πόλη της ΚΟΗ και στις κοινότητες. Τι ζητούν αυτοί οι πελάτες, οι οποίοι είναι βέβαια υψηλής στάθμης και καταναλωτικής δύναμης? Ναι, βασικά οι πελάτες αυτοί ζητάνε οι περισσότεροι να δίνουν στους αρχαιολογικούς χώρους. Και ενδείχνεται βέβαια η ΚΟΣ, γιατί είναι ένα ανοιχτό μουσείο όλη η πόλη, συμπεριλαμβανομένο και το Ασκληπίον. Εμείς προσπαθούμε να τους πηγαίνουμε σε κάποια χωριά όπως είναι ο Ασώματος, η Ζιά, από τους πίσω δρόμους που δεν έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Ό,τι έχει σχέση με ποδηλάτες, όπως ήταν και ο Αμπράμοβης, ο οποίος ήρθε και έκανε ένα, του είχαμε οργανώσει μια διαδρομή γύρω στα 45 χιλιόμετρα με ποδήλατο που είχε ενθουσιαστεί. Το νησί σίγουρα ενδείκνεται για διακοπές για θαλαμικά. Το θέμα είναι πώς μπορεί ο κάθε αντιπρόσωπος να εξυπηρετήσει όπως πρέπει τους πελάτες, βέβαια και τον καπετάνιο, για να, για να είναι εύκολη όλη η διαδικασία το να κινηθούν. Τι ψωνίζουν και τι προμηθεύονται κυρίως σε τέτοιου τους σκάφη από την περιοχή? Κάνουν προμήθειες καταρχήν εδώ ή έρχονται με τις προμήθειες τους έτοιμες για το όποιο ταξίδι? Τα περισσότερα που έρχονται εδώ, επειδή δεν είναι κύριος σταθμός, γιατί κύριος σταθμός αυτά τα θαλαμικά συνήθως είναι οι μαρίνες στον Πειραιά και στη Ρόδο, κάνουν κάποιες προμήθειες, αλλά όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι υπερβολικές. Βέβαια, ψωνίζουν συγκεκριμένα πράγματα, ειδικότερα αυτοί που έρχονται από την Τουρκία, ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχουν κάποια είδη που δεν υπάρχουν εκεί. Και βέβαια έχω δει ότι ψωνίζουν και κάποια ρολόγια, περισσότερο δηλαδή, όχι τόσο πολύ χρυσό, αλλά ρολόι. Τοπικά προϊόντα καταναλώνουν? Ναι, ναι, εμείς τα προωθούμε. Εμείς, τα προτείνετε δηλαδή εσείς? Βέβαια, βέβαια. Εμείς σε κάθε θαλαμιγό, πάντα με το welcome, τους δίνουμε κάποια παραδοσιακά είδη όπως είναι το κόκκινο τυρί της πόσας, όπως είναι το ντοματάκι, τα πακλαβαδάκια. Αυτά τους τα προτείνουμε πάντα και μάλιστα έχουν επιστρέψει πίσω ιδιοκτήτες και μας έχουν ζητήσει ντουζίνες από το ντοματάκι, ειδικά το ντοματάκι. Βέβαια, βέβαια. Πάει καλά λοιπόν φέτος. Πάνω κάτω προσεγγίσεις που έχετε ήδη προγραμματίσει, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία? Κοιτάξτε, πέρυσι μόνο οι αφίξεις που ήταν εισόδο από Τουρκία είχαν φτάσει κοντά στις 1500 αφίξεις. Μόνο από Τουρκία συζητάμε, αλλά για θαλαμικά τα οποία έχουν περάσει, πέρασαν πέρυσι, ξεπερνούν γύρω στις 8.500 θαλαμικά, τα οποία μπορούν να αυξηθούν βέβαια. Φέτος με παρουσιάζει τάση αύξησης? Δεν μπορώ να πω ιδιαίτερα. Υπάρχει λίγο θέμα. Φέτος δηλαδή, βλέπω και στα άλλα νησιά υπάρχει μείωση. Δηλαδή και η Λέρος και η Πάτμος έχει μια μείωση αφίξεων στα άλλα νησιά τουλάχιστον ένα 40-50%. Εμείς είμαστε. Αυτό γιατί συμβαίνει? Υπάρχει λίγο θέμα με τις αφίξεις από Τουρκία. Δηλαδή έχουν κάποιο θέμα εκεί με τις αρχές, με τα χαρτιά. Τους έχουν δυσκολέψει λίγο την κατάσταση και στην Τουρκία. Και δεν παίρνουν και στην Ελλάδα από Τουρκία που ελιμενίζονται συνήθως τα σκάφη? Ναι, ναι, πολλά που λιμενίζονται τώρα, επειδή ελέγχονται, θα πρέπει να κάνουν διαδικασίες και στην Τουρκία και μετά και διαδικασίες στην Ελλάδα και μετά πάλι επιστρέφοντα πίσω, εξίσου να γίνει και στην ΚΟ και στην Τουρκία. Που έχετε συνεργάτες στην Τουρκία και με τις λιμενικές αρχές εκεί, υπάρχει περίπτωση να διευκολυνθούν ούτως ώστε να αυξήσουν την κίνηση των θαλαμικών και προς τις δικές τους ακτές, αλλά και στις Ναι. Αυτό που διευκολύνουν είναι το θέμα της βίζας. Έχει διευκολυνθεί πολύ η βίζα στην είσοδο εδώ πέρα, δηλαδή και στα νησιά τα οποία έχουν ανοίξει. Έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ και έχει διευκολυνθεί ιδιαίτερα και στα θαλαμικά. Γιατί υπήρχαν πολλά θαλαμικά τα οποία κάποια άτομα είχαν βίζα και επειδή δεν είχαν κάποιο, ένα ή δύο άτομα που δεν είχαν βίζα, δεν ερχόταν όλο το θαλαμικό. Τώρα με αυτή τη διαδικασία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο θαλάσσιος τουρισμός βασικά είναι η ζωή της οικονομίας μιας πόλης. Εγώ έτσι πιστεύω, γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν κινήσεις για να υπάρχουν χώροι λιμενισμού περισσότεροι.